Και φέτος η Εκκλησία μας καλεί όλους να προσκυνήσουμε των πρώτων αιώνων εκ Πατρός και νηθέντα Θεών λόγων σαρκωθέντα και εκ Παρθένου τεχθέντα. Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητά μου παιδιά, ως ο Χριστός ο παρατηνόμενος στους αιώνες, δέχεται καθημερινώς τις αποκαλύψεις του Θεού. Μια από αυτές είναι και η γέννηση του Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου. Μόνο που η αποκάλυψη αυτή, αν και έγινε περίπου 2.000 έτη, είναι επίκαιρη και νέα. Σήμερα γεννάται εκ Παρθένου Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη διάσταση του χρόνου, όπου ο παλαιός συνάπτεται με το παρόν και οδηγεί στην αιωνιότητα. Αυτό γίνεται γιατί η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο είναι προσωπική. Προσωπικά καθένας από μας βιώνει τη γέννηση του Χριστού και βέβαια διαφορετικά. Ανατρέποντας την ιστορία της Εκκλησίας διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, πλάστηκε κατ' εικόνα την καθομοίωση του Θεού. Στην αποκάλυψη της Εκκλησίας μας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή, ο Θεός βιώνεται ως προσωπική ύπαρξη, άρα και ο άνθρωπος βιώνεται το ίδιο, αν και χτιστή φύση. Τούτο δηλώνει ότι επειδή ο άνθρωπος φρικισμένος με το χάρισμα να είναι πρόσωπο κατά χάρη, είναι πρόσωπο ελεύθερο, έχει βούληση, έχει επιθυμία, έχει ύπαρξη, έχει αιωνιότητα. Όλα όμως αυτά ο άνθρωπος τα απέρριψε με την αμαρτία πτώση του και δυστυχώς έλαβε ένδυκον της αποδοσία. Ο Θεός, αν και σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν ηθέλησε όμως την αφάνειά του. Με την πτώση και όλα τα συνακόλουθα, με τον φόβο της υπαρξιακής του ανασφάλειας, ακολουθεί και υπομένει δέσμιος τα αποτελέσματα της επιλογής του. Γεννάται όμως το ερώτημα, αφού ευθύνονται οι πρωτόπλαστοι, γιατί να τιμωρούμαστε σήμερα εμείς? Την απάντηση την βρίσκουμε στις ενέργειες του Θεού σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, με τις οποίες και διάφορες παρουσίες του, όπου καλούσε σε μετάνοια τους ανθρώπους, πολυμερός και πολυτρόπος, και ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενο και γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο διαρκώς γενόμενος εκ του Θεού Πατρός, προαιωνίως εκ Παρθένου γεννάται και τέρνει την ανθρωπότητα. Την απάντηση την βρίσκουμε στις ενέργειες του Θεού σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, με τις διάφορες παρουσίες του, όπου καλούσε σε μετάνοια τους ανθρώπους, πολυμερός και πολυτρόπος, και ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενο γυναικός, γενόμενο υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο διαρκώς γενόμενος εκ του Θεού Πατρός προαιωνίας, εκ Παρθένου γεννάται και τέρνει την ανθρώπινη ιστορία στα δύο. Γίνεται σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μορία για τους ειδωλολάτρες. Η τέλεια ένωση στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, του Αχτίστου Θεού και του Χτιστού ανθρώπου, ερμηνεύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, κυρίως από την διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί υπάρχει κοινή καταγωγή και στον Θεό και στον άνθρωπο το πρόσωπο. Την ελεύθερη αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού στον κόσμο τη βιώνουμε στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας,
ως το μοναδικό υπαρκτό γεγονός της ιστορίας, με άλλα λόγια, την αλληλοπεριχώρηση της ζωής του πτυστού ανθρώπου και του αυτής του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού μέσα στη κτήση οφείλει να εργάζεται και να φροντίζει για αυτήν, από τη στιγμή μάλιστα που την υποστασιάζει και την συνοψίζει. Η πορεία και η τελείωση της δημιουργίας είναι ταυτόσιμη με την πορεία του ανθρώπου. Τα πάθη και η αμαρτία είναι καταστάσεις πρωταρχικά πνευματικές και μεταπτωτικές. Δεν ανήκουν δηλαδή στη φύση του ανθρώπου. Είναι καταστάσεις πνευματικές που εμφανίζονται δευτερογενώς στον άνθρωπο και οφείλονται στην καταστροφή και στην παραφθορά της ανθρώπινης φύσης μετά την παρακοή και την πτώση. Από το σημείο αυτό της ιστορίας άρχεται και η προσωπική σωτηρία ή η τραγωδία κάθε ανθρώπου. Με την επέμβαση όμως της Θείας Οικονομίας η ανθρωπότητα λαμβάνει μια νέα τροπή. Θεραπεύεται η κακή επιλογή των πρωτοπλάστων, διότι ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία μέσα στον χρόνο, αλλά διακριτικά και ελεύθερα. Ο Χριστός στην επιγείς παρουσία Του έδωσε την πάσα αλήθεια στον άνθρωπο, έδωσε τη δυνατότητα της σωτηρίας με τα κυριότερα αντίδοτα, το βάπτισμα, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Ο άνθρωπος στοχισμένος να ζήσει στην αιωνιότητα καλείται να επιλέξει την προσωπική γέννηση στη ζωή του, του Υιού και Λόγου του Θεού, να αγωνιστεί και να ομολογήσει ως άλλοτε η Παρθένος Μαρία, Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Και ο Λόγος σάρξε γέννητο. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου, με την έννοια ότι είναι ο τέλειος άνθρωπος, όπως έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο, χαριτωμένος εκπρόσωπος της ανθρώπινης φύσης. Τον ονομάζουν άλλοι Υιό Δαβίδ και εκείνος το αποδέχεται, διότι ως άνθρωπος κατάγεται από το γένος του Δαβίδ. Στον όρο της έκτης Οικουμενικής Συνόδου επαναλαμβάνεται η διεκκίνηξη της γεννήσεως του Κυρίου, «Επεσχάτων των ημερών ποιημάς και δια την ημετέραν σωτηρία εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της Κυρίως και κατά αλήθειαν Θεοτόκου, και ομολογούμε την Αγία Παρθένων Θεοτόκων δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και να ανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενός εαυτό των εξ αυτής λυθέντα ναών». Παραδεχόμαστε και ομολογούμε την Αγία Παρθένων Θεοτόκων, διότι από αυτήν έλαβε σάρκα και γεννήθηκε ως άνθρωπος ο Υιός του Θεού από τη στιγμή που συνελήφθη στην κοιλία της Αγίας Παρθένου. Ένωσε με τον εαυτό του ο Θεός Λόγος το ναό, δηλαδή το σώμα που έλαβε από την αϋπάρθενη κόρη, κατ' επέκταση την Εκκλησία και το ναό του σώματος εκάστου ανθρώπου. Σήμερα οι καμπάνες των Εκκλησιών καλούν καθένα να πλησιάσει στο μυστήριο της ζωής, να βιώσει την προσωπική γέννηση του Χριστού στη ζωή του. Καλόν τον άνθρωπο, τον κατακουρασμένο από την αγωνία των υπαρξιακών αναζητήσεών του, την αγωνία της ζωής, της οικογένειας, των παιδιών, της ανεργίας, της αμφιβολίας, της ασθένειας, του θανάτου, καλούν όλους να βιώσουν τα Χριστούγεννα χριστιανικά, ελληνικά, παραδοσιακά, ως εορτή της οικογένειας, της κατοίκων Εκκλησίας, διευόμενη και χαρά της προεκτάσεως της Θείας Λειτουργίας και Κοινωνίας στο τραπέζι της οικογένειας. Τελευταίως, παιδιά μου, συνηθίζεται να γιορτάζουμε σε χώρους επιβλαβής και για το σώμα και την ψυχή μας. Πόσο τέλειο και θαυμαστό θα ήταν να περάσουμε τα Χριστούγεννα όλοι οικογενειακώς. Πόσο θαυμαστό θα ήταν να δώσουμε χαρά σε ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι, ασθενείς, κατάκητοι. Πόσο θαυμαστό και ενάρετο θα ήταν να βιώσουμε την φιλαδελφία, να γωνιάσουμε και να άλληλο συγχωρεθούμε.
όλοι αυτοί είναι τρόποι που θυμίζουν τα παραδοσιακά ελληνικά Χριστούγεννα των προγόνων μας. Εκείνο που άρχισε δύσκολα χρόνια, εν τούτης πριτάλευε η χαρά, η συναδέλφωση, η αγάπη, η καλοσύνη, αρετές που σήμερα σπανίζουν ή θεωρούνται ανούσιες. Αγαπητά μου παιδιά, όσο κι αν προσπαθήσουν οι σιρήνες του ματαίου κόσμου με τα λαμπιόνια και την υπερβολική κοσμική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα να μας κάπου προσανατολίσουν, μια είναι η αλήθεια. Τα Χριστούγεννα του φτωχού, του ασθενούς, του θλιμμένου, του Χριστού. Από τα μύθια της καρδιάς μου εύχομαι σε όλους, κλήρο και λαό της τοπικής μας Εκκλησίας, ευλογημένα Χριστούγεννα, ευλογημένο από το επιθύρες νέων έτος, δύναμη, ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και τον συνάνθρωπο, χαρά και ευλογία στις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, στους νέους και στους μεσήλικες, στους ασθενείς και ευρισκομένους στο κρεβάτι του πόνου, στα υπερήφανα γυρατιά, ειρήνη, ευημερία, χριστιανικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα προσωπικά, όπου το πρόσωπο προεκτείνεται σε κοινωνία, αλληλεγγύη, αγάπη, αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο. Δεύτε είδομεν πιστή, πού εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν αυτό, έθα οδεύει ο αστήρ της Αγίας μας Εκκλησίας, ο ίδιος ο Χριστός, ο παρατηνόμενος στους αιώνες. Χριστούγεννα 2016.